Άγγελε, καταρχήν συγχαρητήρια για άλλη μια χρονιά φέτος στη Ρόδο και στον Κολοσσό. Κατά πόσο ευχαριστημένος είσαι με αυτή την ανανέωση για ακόμα μια χρονιά στην ομάδα? Ευχαριστώ πάρα πολύ και για την πρόσκληση που μου κάνατε. Σαφέστατα, για μένα είναι πολύ σημαντικό το ότι για τέταρτη χρονιά θα μείνω εδώ στην ομάδα και στο νησί της Ρόδου. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Νομίζω ότι θα μπορούσα να κάνω καλύτερη επιλογή με τα δεδομένα που υπάρχουν. Εύχομαι να έχουμε υγεία και να καταφέρουμε ό,τι καλύτερο για την ομάδα. Είσαι από τους παίκτες που βοήθησε τα μέγιστα αυτά τα τρία χρόνια που είσαι στην ομάδα. Ο κόσμος αγάπησε. Αγάπησες και εσύ την ομάδα και τον φίλαθλο κοινό. Τι πιστεύεις είναι το μυστικό αυτής της χημίας των παιχτών και του κόσμου? Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο μυστικό. Βρεθήκαμε πάρα πολύ καλοί χαρακτήρες πρώτα απ' όλα και σε μετέπειτα φάση καλοί παίκτες. Εγώ προσπαθώ κάθε χρόνο να δίνω το 100% των δυνατοτήτων μου. Σαφέστατα με έχει βοηθήσει πάρα πολύ η ομάδα για να πετύχω ό,τι έχω πετύχει μέχρι στιγμής. Υπάρχει ένα απίστευτο δέσιμο προσωπικά με τον κόσμο και νομίζω ότι επειδή είμαι ένας άνθρωπος που λειτουργεί πάντα από το συναίσθημα, όλα αυτά παίξανε ρόλο για να μείνω στην ομάδα της Ρόδου για μια χρονιά. Να μιλήσουμε λίγο για τις προηγούμενες χρονιές. Ποια ήταν, πιστεύεις, η καλύτερη στιγμή του Άγγελου Τσάμι και ποια ήταν η καλύτερη στιγμή του Κολοσσού? Καλύτερη στιγμή δικιά μου προσωπικά νομίζω ότι δεν μπορώ να ξεχωρίσω ιδιαίτερα. Ίσως δύο χρόνια πριν, σε μια νίκη που είχαμε κάνει με το Μπάουκ Θεσσαλονίκης μες στην έδρα μας, ο κόσμος συνηθίζει μετά τις νίκες να μπαίνει μέσα στο γήπεδο και να μας αγκαλιάζει, να μας επιθυμεί. Νομίζω είχε μπει όλο το γήπεδο τότε και ήταν μια πολύ συγκινητική στιγμή και αυτή ίσως θα μπορούσε να ήταν μια από τις καλύτερες στιγμές της δικές μου. Πέσαν κιόλας. Όσον αφορά την ομάδα, καλύτερη στιγμή της ομάδος, νομίζω είναι η καλύτερη πορεία που έχει κάνει μέχρι στιγμής. Η ομάδα ήταν η προπέρσινη χρονιά που είχαμε βγει έκτη και ίσως υπό άλλες συνθήκες να μπορούσαμε να είχαμε συμμετάσχει και σε ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Μιλάω ευρωπαϊκό πρωτάθλημα γιατί δεν έχουμε τη δυνατότητα να το καταφέρουμε λόγω γηπέδου. Υπάρχει ένα γήπεδο από ό,τι ξέρω το οποίο είναι στο τελευταίο στάδιο. Ελπίζω να τελειώσει και γιατί όχι κάποια στιγμή να συμμετέχω και εγώ με τον Κολοσσό σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Πιστεύεις ότι είναι αυτό που λείπει από την ατζέντα του Άγγελου Τσάμι ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι? Πολλοί ίσως να μην το ξέρετε, έχω παίξει κάποια ευρωπαϊκά παιχνίδια με τις προηγούμενες ομάδες μου, με την ΑΕΚ και την Ολυμπιάδα Πατρών. Μου λείπει με τον Κολοσσό Ρόδου σαφέστατα. Όχι ότι δεν έχω συμμετάσχει σε ευρωπαϊκό παιχνίδι, αλλά με τον Κολοσσό θα ήθελα πολύ να παίξω. Από ό,τι βλέπω είσαι συναισθηματικά δεμένος με αυτή την ομάδα και πιστεύω ότι είσαι από τους παίχτες και από τους ανθρώπους που λείπουν από εδώ, από αυτό το νησί, γιατί όπως καταλαβαίνεις και η Ρόδος είναι από τα νησιά που φιλοξενεί εύκολα και καταλαβαίνει τους ανθρώπους τους ειλικρινείς όπως είσαι εσύ. Ναι, σαφέστατα, αυτό είναι γεγονός. Θυμάμαι ότι τρία χρόνια πριν πρωτούρθω ακόμα στην ομάδα, είχα έρθει με την ΑΕΚ τότε. Είχα παίξει ένα φιλικό παιχνίδι σε ένα τουρνουά. Βλέποντας αυτό το μαγεμένο μέρος, γιατί για μένα είναι μαγεμένο μέρος πραγματικά, μαγευτικό μάλλον μέρος, θέλησα και είπα στον εαυτό μου ότι κάποια στιγμή θα παίξω εδώ στον Κολοσσό. Την επόμενη χρονιά θα δω. Έχω δεθεί με το μέρος, με τους ανθρώπους. Νιώθω σαν το σπίτι μου, οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι αυτονόητο να θέλω να μείνω στην ομάδα. Κοιτώντας τη συμμετοχή σου και την ανωδική σου πορεία έως τώρα στον Κολοσσό και από την αγωνιστική σου δραστηριότητα, κοιτάμε ότι η πορεία σου είναι ανωδική. Πιστεύεις ότι ο Άγγελος αξίζει το κάτι παραπάνω? Αξίζει το κάτι παραπάνω. Αυτό είναι σχετικό. Ξέρω ότι κάθε χρόνο, ανέκαθεν και από τότε που άρχισα να παίζω μπάσκετ επαγγελματικά, ήθελα χρόνο με το χρόνο να γίνομαι καλύτερος παίκτης. Από τη στιγμή που ήμουν στη Ρόδο και είχα συμβόλαιο τριετίας, ήθελα χρόνο με το χρόνο να γίνομαι ακόμα καλύτερος παίκτης. Δεν ξέρω τελικά να αξίζω κάτι παραπάνω από αυτό. Ξέρω μόνο ότι οι εποχές είναι πάρα πολύ δύσκολες. Αγαπώ πολύ την ομάδα μου, τον Κολοσσό, και ελπίζω του χρόνου να είμαι ακόμα καλύτερος και να πηγαίνω αντίστοιχα. Όσο μεγαλώνω, να γίνομαι ακόμα καλύτερος. Δηλαδή λένε ότι όσο μεγαλώνω. Σαν το παλιό κρασί. Έτσι ακριβώς. Έτσι εύχομαι.
Πριν περάσουμε στο νέο κολοσσό, να δούμε λίγο τον μέχρι τώρα κολοσσό. Ο Γιάννης Φερόπουλος ήταν από τους βασικούς συντελεστές στην πορεία μέχρι τώρα και τις επιτυχίες του κολοσσού. Ποια ήταν, πιστεύεις, το τέριασμα, ήταν το τέλειο τέριασμα παιχτών και προπονητή? Σας είπα, νομίζω ότι ήταν καθαρά επιτυχία δικιά του, του προπονητή. Νομίζω ότι πρώτα κοίταξε να βρει καλούς χαρακτήρες, να ψάξει να βρει καλές προσωπικότητες. Προσωπικότητες οι οποίες θα μπορούσαν να κάνουν ένα καλό σύνολο και μετέπειτα καλούς παίκτες με αθλητικά προσόντα. Νομίζω ότι του αξίζει μεγάλο μερίδιο, έχει μεγάλο μερίδιο ευθύνη στην όλη πορεία του κολοσσού. Σαφέστατα με βοήθησε και εμένα να γίνω αυτό που είμαι μέχρι στιγμής. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ και του εύχομαι καλή πορεία σε ό,τι και να κάνει. Τελικά αυτό που λένε οι ειδικοί του μπάσκετ, το παίκτης κάνει τον προπονητή και ο προπονητής στην ομάδα, είναι αυτό που ισχύει? Νομίζω ότι ναι. Αν δεν δώσεις δεν θα πάρεις, έτσι δεν λένε. Όσο με βοήθησε, και νομίζω ότι άλλο τόσο τον βοηθήσαμε και εμείς οι παίκτες. Νομίζω ότι και ο ίδιος θα έλεγε το ίδιο ακριβώς πράγμα. Νέα ομάδα, νέο ξεκίνημα, νέα διοίκηση, νέα πρόσωπα αλλά και παλαιά πρόσωπα. Πώς πιστεύεις ότι θα ταιριάξουν αυτά τα δύο? Νομίζω το σημαντικό, αν μιλάτε προσωπικά για μένα, το σημαντικότερο ήταν ότι μίλησα με μια νέα διοίκηση, με νέους ανθρώπους κοντά στην ηλικία μου, οι οποίοι έχουν παίξει το άθλημα, το ξέρουν, το γνωρίζουν πώς είναι. Τους εμπιστεύτηκα, τους εμπιστεύομαι, έτσι έχω μάθει να κάνω στη ζωή μου, να εμπιστεύομαι τους ανθρώπους. Ο πρώτος κύριος λόγος ήταν αυτός. Συγκεκριμένα ήταν ο Παντελής Κουγιός, ο Μιχάλης Ομελής και σαφέστατα ένας από τους πιο παλιούς, ο κύριος Γιώργος Ματσαμάς, που θέλω να τον ευχαριστήσω και για την περσινή του προσπάθεια, που ήταν σαφέστατα μία από τις πιο δύσκολες χρονιές της ομάδος σε πολλά σημεία. Νομίζω ότι οι τρεις αυτοί άνθρωποι μέχρι στιγμής μου έχουν δείξει ότι μπορώ να τους εμπιστεύομαι. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Θα είναι μια δύσκολη χρονιά για την ομάδα. Θα είναι μια δύσκολη χρονιά για όλο τον κόσμο. Ελπίζω για το καλύτερο. Πριν μιλήσουμε για τον κόσμο, γιατί αναφέρει συχνά τον κόσμο και με ενδιαφέρει αυτό το κομμάτι, καθώς ενδιαφέρει και τον κόσμο, κατά πόσο πιστεύεις ο νέος προπονητής, ο Βασίλης Φραγκιάς, θα αλλάξει, αν θέλεις, την αγωνιστική ταυτότητα που είχε μέχρι τώρα ο Κολοσσός με τον Γιάννη Σφαιρόπουλο? Κοιτάξτε να δείτε, ο κάθε προπονητής έχει τη δική του φιλοσοφία, προπονητική φιλοσοφία. Συγγνώμη, νομίζω ότι δεν θα αλλάξει ιδιαίτερα η φιλοσοφία της ομάδος. Ίσως το τρόπο του παιχνιδιού να αλλάξει κάποια πράγματα, αλλά η φιλοσοφία της ομάδος, όταν λέω φιλοσοφία της ομάδος, το πώς θα πρέπει να κινούμαστε στον χώρο, πώς θα πρέπει να είμαστε. Νομίζω ο coach Φραγκιάς, Βασίλης Φραγκιάς, θα θελήσει πρώτα απ' όλα να βρει καλούς παίκτες, καλές προσωπικότητες πρώτα απ' όλα. Και νομίζω ότι θα βγει ένα καλό αποτέλεσμα. Πιστεύεις και θέλεις, είναι δική σου αισιοδοξία, να υπάρχουν και οι υπόλοιποι Έλληνες παίκτες στην ομάδα? Προσωπικά θέλω να υπάρχουν παίκτες οι οποίοι έχουν παίξει μαζί μου τα τελευταία 3 χρόνια, όπως είναι ο Αντώνης Ασημακόπουλος, όπως είναι ο Κώστας Χαρίσης. Είναι παιδιά τα οποία γνωρίζουμε ο ένας τον άλλον, γνωρίζουμε το παιχνίδι του αλουνού. Νομίζω ότι πιο εύκολα ένας νέος παίκτης θα ταιριάξει με εμάς, ώστε θα καταλάβει τη φιλοσοφία. Και πιστεύω ότι η διοίκηση θα τα καταφέρει. Νομίζω ότι και αυτός είναι ο σκοπός της διοίκησης. Τώρα για να περάσουμε στο τελευταίο κομμάτι της συνέντευξης, πες μου σε παρακαλώ, τελικά αυτό το πρωτάθλημα είναι δύο ταχυτήτων, δηλαδή Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός έχουν το μεγάλο μερίδιο και όλες οι άλλες το μικρό κομμάτι της πίτας? Όπως προείπα και στην αρχή, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τα οικονομικά δεδομένα σε όλο τον κόσμο, όπως ξέρετε. Ήδη είδατε στις αρχές ότι και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, που ήταν ανέκαθεν οι μεγαλύτερες ομάδες του πρωταθλήματος και ήταν όντως με διαφορά οι καλύτερες ομάδες από τις άλλες, έχουν ρίξει πάρα πολύ το budget, τον προπολογισμό τους. Η ψαλίδα έχει αρχίσει και μικραίνει. Έχει μικραίνει όμως και για τις μικρότερες ομάδες. Έχει μικραίνει και για τις μικρότερες ομάδες. Ίσως να μην είναι τόσο μεγάλη διαφορά. Θα υπάρχει με διαφορά, σαφέστατα, αλλά ίσως να έρθει και η στιγμή των Ελλήνων παιχτών να βγουν προς το προσκήνιο. Ταυτίζεσαι με την άποψη ότι ο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα έπρεπε να είναι σε ένα άλλο πρωτάθλημα με άλλες ευρωπαϊκές ομάδες και όλες οι υπόλοιπες να συμπεριληφθούν σε ένα άλλο πρωτάθλημα για να γίνει πιο ανταγωνιστικό?
Ναι, νομίζω πως θα ήταν καλό αυτό να γινόταν. Ίσως να ήταν διαφορετικά αν είχαμε 12 ομάδες σχεδόν εισάξιες και να μπορούν να παλεύουν για το πρωτάθλημα. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να γίνει εφικτό αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να σας απαντήσω κάτι συγκεκριμένο. Ποιο είναι το παράπονο του Άγγελου Τσάμι στη μέχρι τώρα πορεία του γενικότερα και ποια θα ήταν η φιλοδοξία του Άγγελου Τσάμι? Δεν έχω κάποιο ιδιαίτερο παράπονο. Έχω ένα ιδιαίτερο μότο στη ζωή μου, ότι δεν σκοτώνεις κάνει πιο δυνατό. Θα προχωράω προσωπικά και θα δίνω πάντα το καλύτερο το δυνατοτήτων μου. Δεν έχω παράπονο φυσικά ούτε από τον κόσμο και για τη βοήθεια που έχει δώσει στην ομάδα. Εύχομαι να γεμίζει το γήπεδο, γιατί πέρυσι ίσως ένα μικρό παράπονο να ήταν το περσινό, το ότι νιώσαμε λίγο μόνοι μας στο γήπεδο. Γιατί πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι η δύναμη του Κολοσσού είναι πρώτα απ' όλα ο κόσμος. Φέτος ελπίζω να είναι διαφορετικά τα πράγματα. Έχουμε στόχους. Ένας από τους βασικότερους θα είναι να μείνουμε στην κατηγορία όσο πιο γρήγορα γίνεται, που βάζουμε κάθε χρόνο, και μετέπειτα να έχουμε μια ανάλογη πορεία. Ωραία, Άγγελε, το τελευταίο είναι αυτό που είπες, ότι ό,τι δεν σε σκοτώνει σε κάνει πιο δυνατό και το έχεις γραμμένο και στο χέρι σου σε τατουάζ. Αυτό που θέλω να μου πεις, όχι τι θέλεις να προσφέρεις τη φετινή νέα χρονιά στον κόσμο, τι θα ήθελες να πεις στον κόσμο, πώς μπορούμε να προσελκύσετε εσείς οι παίκτες στον κόσμο, έτσι ώστε να έρθει στον κόσμο, γιατί πέρυσι νομίζω ήταν αυτό που λες, το παράπονο των παιχτών του Κολοσσού ήταν ότι δεν υπήρχε πολύς κόσμος στο γήπεδο. Εντάξει, αυτό που θέλω να πω στον κόσμο, ας αφήσουμε την περσινή χρονιά, είναι ότι ο Κολοσσός δεν ανήκει ούτε στον Άγγελο Τζάμι, ούτε στη διοίκηση την οποία διοικεί αυτή τη στιγμή, ούτε στον οποιοδήποτε παίχτη που έρχεται. Δεν ανήκει σε κανέναν. Ο Κολοσσός ανήκει στον κόσμο της Ρόδου. Είναι το καμάρι της Ρόδου. Είναι το καμάρι της Ρόδου τα τελευταία χρόνια, από ό,τι ξέρω, και έτσι είναι. Οπότε πρέπει να είναι στο γήπεδο, να μας βοηθάει, να φέρνουμε χαρές, να μπορούμε να έχουμε συνέχεια καλές πορείες και να φτάνουμε τη Ρόδο πάνω απ' όλα σε υψηλότερο επίπεδο. Ποια διαφορά πιστεύεις θα είναι η φετινή χρονιά από όλες τις προηγούμενες? Διαφορά θα είναι ότι, όπως σας είπα, ότι το πρωτάθλημα δεν θα είναι το ίδιο. Θα είναι μια δύσκολη χρονιά. Ελπίζω να τα καταφέρουμε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια διαφορά από τα άλλα χρόνια, παρά μόνο το ότι το οικονομικό είναι το θέμα. Θα είναι μια ομάδα η οποία σίγουρα θα δίνει και την ψυχή του μέσα στο γήπεδο. Άγγελε, νομίζεις ότι και το γήπεδο είναι ένα βασικό κίνητρο για τον κόσμο? Δηλαδή, αν είχαμε ένα διαφορετικό γήπεδο, θα βοηθούσε στην προσέλκυση του κόσμου? Ίσως σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είμαι τώρα 3 χρόνια στην ομάδα. Θεωρώ ότι το Βενετόκλειο είναι η ψυχή, επειδή είναι ίσως κοντά, επειδή ίσως είναι μες στη Ρόδο, κερδίζει παιχνίδια, είναι μια καλή έδρα, πολύ δυνατή έδρα, έχει καλούς φιλάθλους. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μια αλλαγή γηπέδου θα βοηθούσε, ίσως σε άλλα επίπεδα, οικονομικού επίπεδου, ας πούμε. Αυτό που δεν ξέρει ο κόσμος, που δεν βρισκόταν μέσα στη συνέντευξη τύπου, ήταν ότι σε κάθε συνέντευξη τύπου όλες οι ομάδες, από τις μεγαλύτερες μέχρι τις μικρότερες, λέγανε τα καλύτερα και για τον coach και για τους παίκτες και για τον κόσμο και για την ατμόσφαιρα. Αυτό πώς μπορούμε να το περάσουμε εμείς και εσύ ειδικό? Να το περάσουμε εννοείται τι, να το στον κόσμο. Αν δεν είναι αυτό μια ευχαρίστηση για τον κόσμο, αν μια ευχαρίστηση για τη Ρόδο να λένε ότι είναι η καλύτερη έδρα της Α1, ότι δεν έχει δημιουργήσει ποτέ προβλήματα, νομίζω το ίδιο θα συμβεί και φέτος. Νομίζω αυτό είναι το σημαντικότερο. Ωραία, Άγγελε, την τελευταία σου επιθυμία ή κουβέντα για τον κόσμο, για την ομάδα, για τη διοίκηση, για τους παίκτες σου, για τους συμπαίκτες σου? Εγώ εύχομαι, επειδή είναι η αρχή ακόμα, η ομάδα δεν έχει ετοιμαστεί, εύχομαι να έχουμε υγεία πάνω απ' όλα. Να καταφέρουμε τον Κολοσσό μας να τον έχουμε όσο ψηλά γίνεται, να έχουμε μια ανάλογη πορεία με την περσινή, την προπέρσινη, και εύχομαι ο κόσμος να γεμίζει το γήπεδο, να μας δίνει δύναμη, και νομίζω ότι μόνο έτσι θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε μπροστά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά, ευχαριστώ και εγώ.